Για ένα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που θα αντλήσει σύντομα τη δύναμη να διαμορφώσει ένα κυβερνητικό σχέδιο με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι τα συμφέροντα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στο δεξί, όπως είπε παρακράτος, μίλησε από το Ηράκλειο ο Στέφανος Κασελάκης, που χαρακτήρισε αντισυστημική την υποψηφιότητά του εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής για την ανάδειξη νέας ή νέου Προέδρου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η υποψηφιότητά μου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια υποψηφιότητα που δεν είναι συστημική, προέρχεται αρχικά από τον Αλέξη Τσίπρα και μετά από την κοινωνία του κόμματος, και αυτό το λόγο είμαι εδώ σήμερα, για να γνωρίσω τους φίλους μου κριτικούς και να μπορέσουμε να δείξουμε ένα μήνυμα ότι απέναντι στο δεξί παρακράτος και στην έλλειψη τεχνοκρατικής επάρκειας και ενσυναίσθησης που παρουσιάζουν τα μέλη της κυβέρνησης, υπάρχει ένα μέλλον για μια ενωμένη δημοκρατική παράταξη, η οποία θα είναι κυβέρνηση σύντομα. Ο Στέφανος Κασελάκης είχε τη δυνατότητα να συναντήσει πολίτες στο κέντρο του Ηρακλείου που έκανε βόλτα, ενώ ξεκαθάρισε με αφορμή το δραματικό και απάνθρωπο, όπως χαρακτήρισε, περιστατικό στον Πειραιά και το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, αναφέροντας ότι του θύμισε για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική. Ένα κράτος το οποίο με απλό τρόπο δεν σέβεται το πολίτη. Έχουμε την Blue Horizon χθες το βράδυ, όπου είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τον άνθρωπο. Κράτος που δεν σέβεται τον άνθρωπο, άνθρωποι που δεν σέβονται τον άνθρωπο. Το πρώτο δημιουργεί τους δεύτερους και οι δεύτεροι ψηφίζουν το πρώτο. Και αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει, και θα σπάσει μόνο από τη δικιά μας παράταξη. Επαναλαμβάνοντας την ομιλία του στην πλατεία του Αγίου Τίτου ότι δεν τον πτωούν οι επιθέσεις και πως τα απαντά πάντα με αλήθεια, σχολίασε με νόημα ότι οι όποιες επιθέσεις δέχεται, αν είναι αφορμή να ψηφίσει περισσότερος κόσμος στις εκλογές της Κυριακής, μόνο ικανοποίηση του δίνει στη σκέψη πως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγει ισχυρότερος. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει κάτι πολύ μεγάλο και εύχομαι αυτές τις μέρες να το βλέπετε και να το βλέπουμε όλοι μαζί.